Κλεάνθης Βικελίδης. Αρκετοί ποδοσφαιριστές βρέθηκαν εκεί από την πρώτη ομάδα και μοίρασαν αυτόγραφα και χαμόγελα στους μικρούς φίλους του Άρη. Μπορεί ο Άρης να ολοκλήρωσε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις, αλλά το Κλεάνθης Βικελίδης πλημμύρισε από κόσμο. Στο καφέ του γηπέδου βρέθηκαν πολλοί ποδοσφαιριστές του Άρη, οι οποίοι φωτογραφήθηκαν και μοίρασαν αυτόγραφα σε μπλούζες και καπέλα της ομάδας, δίνοντας μεγάλη χαρά στους μικρούς φίλους του Άρη που έβλεπαν από κοντά τα ενδάλματά τους. Περιμένω τον Ματέο. Περιμένω άλλους τρεις ποδοσφαιριστές, αλλά περισσότερο τον Ματέο. Τον περιμένω και θέλω να του πάρω αυτόγραφο. Σήμερα ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα. Από τον Σόουζα πήρα αυτόγραφο. Πήγα κάτω από το τραπέζι για να πάρω αυτόγραφο. Με την κυτρινόμαυρη Children's Day που διοργάνωσε η ΠΑΕ, έδωσε την ευκαιρία στα μικρά παιδιά να δείξουν πως ο Άρης χτίζει μέλλον στην κερκίδα. Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα, μια μέρα για τα παιδιά. Είναι η χαρά μας που βρισκόμαστε εδώ να μας δουν τα μικρά παιδιά και να τους δώσουμε χαρά. Όπως εμείς όταν ήμασταν μικροί παίρναμε την ίδια χαρά, είναι για μας κάτι πολύ ευχάριστο. Εγώ δύο χρόνια που ζω την ομάδα, ο Οριανός είναι ένα φαινόμενο. Άλλες ομάδες πιστεύω ότι θα είχαν διαλυθεί, έτσι, δεν θα ερχόντουσαν καν στο κήπεδο. Βλέπουμε ότι μετά από τόσα χρόνια εξορίας η ομάδα πήρε μια τροχιά Ευρώπης, ο κόσμος έρχεται στο κήπεδο και όταν δίνεις χαρά, δίνεις προσδοκίες στον κόσμο, πάντα κάτι από πίσω γεννιέται και έρχεται η νέα γενιά στον Άρη. Σας ζητάνε κάτι παραπάνω του χρόνου, σίγουρα ο πήχης έχει ανέβει, Γιώργο. Κοιτάξτε, όταν πετυχαίνεις κάτι πολύ μεγάλο εντάξει, όπως είναι μια έξοδος στην Ευρώπη, πάντα το χρόνο οι προσδοκίες ανεβαίνουν, οι απαιτήσεις ανεβαίνουν, οπότε ο κόσμος θέλει κάτι παραπάνω, όπως και εμείς.